όταν η κυβέρνηση ανέλαβε το 2015 την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας και λέγαμε, και το ξέρουν αυτό, μαζί τα συζητούσαμε, ότι μόλις αλλάξουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, γιατί δεν μπορούσε να συνεχίζεται αυτή η πορεία που είχε μια πορεία καταστροφική, που έφερνε διαρκώς αρνητικά αποτελέσματα με συνεχείς μειώσεις εισφορών και παρά τα αυτά ελάττωση των κεφαλαίων που διέθετε για να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Αυτό συνέβαινε, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τη βάση υπολογισμού των εισφορών. Έχω ακόμα και φυλάω ως Ευαγγέλιο για την πιστοποίηση στο μέλλον των αιτίων που μας οδήγησαν σε αυτές τις επιλογές, τις εκθέσεις που είχαν συντάξει τα Ινστιτούτα της ΓΕΣΕΒΕ, της ΕΣΕΕ, αυτά που υποστήριζε και το επιμελητήριο στο οποίο μας φιλοξενεί σήμερα, ότι θα πρέπει να συνδέσουμε τις εισφορές με τα καθαρά εισοδήματα. Το κάναμε. Και έτσι το 88% των ασφαλισμένων της μικρομεσαίας, κυρίως επιχειρηματικότητας, επιτέλους ανακουφίστηκε από το δυσβάσταχτο ύψος εισφορών που από τις αναδραστικές κατηγορίες, οι οποίες προβλέπανε υψηλά ποσά, δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτά τα βάρη τα οποία συγκεντρώνονταν, που παρόλο που ήταν για αυτό το αγαθό της κοινωνικής ασφάλισης εν τούτης και παρά τη θέλησή τους δεν μπορούσαν να το εξυπηρετούν. Τα λουκέτα αυξήθηκαν, η κατάσταση έγινε πραγματικά τραγική και χωρίς καμία δυνατότητα διορθώσεων. Γι' αυτό το λόγο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων και δίνοντας, χωρίς να γνωρίζω ότι θα ακολουθήσει η δική μου θητεία ως στέλεχος της κυβέρνησης στη συνέχεια, αλλά είχα πει ότι θα υποστηρίξει η κυβέρνηση αυτή στη θητεία που θα εξακολουθήσει τέτοιες λύσεις στην αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος, και αυτό έκανε. Είχε ως αποτέλεσμα αυτή η επιλογή, πρώτο, να σταθεροποιηθούν τα κεφάλαια του ΕΦΚΑ σε μια πορεία που πια πηγαίνανε σε μια αυξητική κατεύθυνση. Σταμάτησε αυτή, ανασχέθηκε αυτή η διαρκής πτώση. Πρέπει να σας πω κάτι που πρέπει μάλλον να το παραλαμβάνω, γιατί λησμονούμε τι συνέβη στο παρελθόν, ότι από το 2010 με το νόμο εκείνης της χρονιάς, το 1968-63, η χώρα είχε αναλάβει τη δέσμευση να μην υπερβαίνει το 16,2% του ΑΕΠ η δαπάνη ασφαλιστική. Γι' αυτό το λόγο, παρόλο που εκείνη τη χρονιά μειώθηκαν κοντά στα 7 δισεκατομμύρια ασφαλιστικές δαπάνες με τις αλλαγές που έφερε ο νόμος, δεν συγκρατήθηκαν ούτε σε αυτό το ύψος και τις επόμενες χρονιές εξακολούθησαν να γίνονται μειώσεις ασφαλιστικών δαπανών, μειώσεις των συντάξεων δηλαδή. Και ήρθε η στιγμή που ξεπέρασε και το 63 δισεκατομμύρια. Το ποσό των 63 δισεκατομμυρίων, το ποσό που αφαιρέθηκε από τους συνταξιούχους. Είπαμε ότι αυτό θα το αποτρέψουμε μέσα από την βελτίωση των οικονομικών του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Είπαμε ότι παρόλο που εμείς ψηφίσαμε τη διάταξη για την περικοπή των συντάξεων προκειμένου να καλύπτεται αυτή η δέσμευση που είχε αναλάβει η χώρα από προηγούμενες κυβερνήσεις ήδη από το 2010, πετύχαμε εν τέλει μέσα από την πορεία που υποσχεθήκαμε ότι θα ακολουθήσουμε και θα πετύχουμε τέτοια αποτελέσματα, να μην πεγίνουν οι περικοπές των συντάξεων. Το ξέρετε και αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας στοχευμένης πολιτικής και όχι μιας τυχαίας εξέλιξης των πραγμάτων. Και το δείχνουν αυτό τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύονται με τον απολογισμό που κάναμε, και είπα να φέρουμε εδώ τα υπόλοιπα τεύχη που απέμειναν, τα οποία διανεμήθηκαν στην Ελλάδα, δεν ήταν και πολλά για να τα δώσουμε σε όλο τον πληθυσμό, αλλά νομίζω ότι σήμερα βρίσκονται εδώ ορισμένα τεύχη που έχουν και θα ήθελα να τα δείτε όσα διατίθενται ακόμα. Νομίζω είναι κάπου 60 τεύχη, είστε πολλοί σήμερα για να καλύψει την απέτηση ώστε όλοι να τα πάρετε, ώστε όπου εκεί για πρώτη φορά, για πρώτη φορά, και ένα δείγμα γραφής και αντίληψης του πώς πρέπει να ασκείται η διοίκηση, δίνουμε λογαριασμό, λογοδοτούμε στους ασφαλισμένους για τι επιτεύγματα είχαμε, τι ελλείψεις έχουμε, τι στόχους θέτουμε για λογαριασμό των ασφαλισμένων, για το κοινό καλό και για την προοπτική που πρέπει να θέτουμε για τη χώρα. Το
είχα πει από τότε, το υποστηρίζω διαρκώς και πρέπει να το πιστέψουμε όλοι. Η κοινωνική ασφάλιση είναι παραγωγικός μοχλός της οικονομίας. Δεν είναι απλώς μια υποχρέωση κάλυψης των αναγκών των πολιτών, που πράγματι είναι. Αλλά αν σκεφτούμε ότι 27 δισεκατομμύρια τουλάχιστον ετησίως δίδονται στους ασφαλισμένους, οι οποίοι φυσικά με αυτό το ποσό αναλώνουν για τη ζωή τους στην αγορά, είναι, πρόχειρα κάνουν το υπολογισμό, περίπου το 1/7 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Λιγότερο από το 1/6 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Πηγαίνει στην αγορά μέσα από το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να το στηρίξουμε. Γιατί η κοινωνική ασφάλιση ανατροφοδοτεί και ανατροφοδοτείται με την στήριξη αυτής της λειτουργίας και γι' αυτό πρέπει να τη στηρίξουμε με νύχια και με δόντια και πρέπει ο επιχειρηματικός κόσμος πάνω απ' όλα να σταθεί στο πλευρό αυτής της προσπάθειας που όλοι μαζί πρέπει να την κάνουμε. Είναι κοινή προσπάθεια, είναι της κοινωνίας αυτή η προσπάθεια, δεν είναι μόνο της δικής μας κυβέρνησης, γιατί οφείλουμε και για τον εαυτό μας και για τις αυριανές γενιές, αλλά και για το σήμερα, να διαμορφώσουμε κανόνες που πραγματικά βελτιώνουν την πορεία και της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας. Είμαστε σήμερα στην προοπτική, τη θετική. Το είχα προσχεθεί σε κάποιους φίλους που βρίσκονται εδώ, ότι θα ακούσουν σήμερα καλά νέα. Αλλά αυτά έχουν ήδη γίνει γνωστά, λίγο πολύ. Ότι θα προχωρήσουμε στη μείωση των ασφαλιστικών οφειλών που στραγγάλισαν την αγορά σε όλο το προηγούμενο διάστημα, ιδίως μετά το 10, είχαμε πραγματικά μια τεράστια αφέρμαξη και λουκέτα στην αγορά, διότι οι οφειλές αυτές δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Και δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ούτε με τα μέτρα που πήραμε το 2015, τα οποία πραγματικά σε σχέση με όλα τα μέτρα που είχαν προηγηθεί ήταν γενναία μέτρα. Μιλάω για τις 100 δόσεις, μιλάω για την δυνατότητα που δόθηκε μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 οι επιχειρήσεις να υποβάλουν, που είχαν τη δυνατότητα, οι ασφαλισμένοι που είχαν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης, να υποβάλουν αίτηση ανεβάζοντας στις 50.000 το ύψος της οφειλής για να μπορούν να πάρουν ακόμα και με τόσο μεγάλη οφειλή σύνταξη και να εξοφλούν την οφειλή μέχρι το ύψος των 50.000. Θα σας πω σήμερα ότι μόνο 1.200 άνθρωποι ανταποκρίθηκαν σε αυτό. 1.200, δεν ήταν μικρό. Η αίτηση ήταν απλή. Η αίτηση ήταν, δεν ήταν να το πληρώσουν κιόλας. Δεν προέβλεπε η διάταξη να το πληρώσουν κιόλας, να πείτε ότι είναι μικρή. Να υποβάλουν αίτηση ήταν. Και το είχαμε αρκετά κοινοποιήσει και η αγορά το ήξερε. Δεν είναι αυτό που έφταξε. Είναι ότι ακόμα και αυτή την μεγάλη έκπτωση που δόθηκε και τη δόθηκε και έκπτωση και αυτό το ύψος της μεγάλης διευκόλυνσης πάλι πολλοί δεν μπορούσαν να το ικανοποιήσουν. Το άκουγα να το λένε οι εκπρόσωποι της συλλογικής η συλλογική εκπροσώπηση των μεσαίων επαγγελματιών. Μου το έλεγαν και η ΕΣΕΒΕ και η ΕΣΕΕ και ο κύριος Μίχαλος για λογισμό του ΕΒΕΑ και πραγματικά και εγώ αναρωτιόμουν γιατί ακόμα και αυτό το γενναίο μέτρο δεν μπορούσε να καλυφθεί. Τότε λοιπόν σκεφτήκαμε ότι δεν μπορούμε να παίζουμε την κολοκυθιά και να κρυβόμαστε πίσω από τις πραγματικές δυσκολίες που υπάρχουν και αυτές τις ξέρουν καλύτερα οι μικρομεσαίοι περισσότερο από κάθε άλλο. Και πρέπει να προχωρήσουμε σε γενναία μέτρα. Αυτά που λέγαμε από την αρχή και όλοι λέγανε ότι δεν θα το κάνουμε, ήρθε η στιγμή που όπως είχαμε πει αυτό το μέτρο ήρθε η στιγμή να το κάνουμε. Από αυτά που είπαμε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από την πρώτη χρονιά και στις μεταγενέστερες περιόδους, μετά την ολοκλήρωση της καλής προσπάθειας που κατέβαλε η χώρα να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα των μνημονίων, γιατί πράγματι το τρίτο μνημόνιο, δικαιούμαι να λέω αυτό που υπέγραψε η δική μας κυβέρνηση, ήταν μνημόνιο εξόδου από τα μνημόνια, ενώ το πρώτο μνημόνιο ήταν η μνημόνιο εισόδου στα μνημόνια και το δεύτερο ήταν ένα μνημόνιο το οποίο απέδειξε ότι ποτέ δεν μπορούσε να ξεπεραστεί και το 2014 παρά τα όσα ακούγονται ήταν μια χρονιά που πιστοποιήθηκε η απόλυτη αποτυχία των προηγούμενων πολιτικών και δεν θα μπορούσε να υπάρξει ποτέ έξοδος από την κρίση και κυρίως αυτή που επέφερε επιτακτικά μια μεγαλύτερη και πιο βαθιά κρίση η διαδέσμευση των μνημονίων.
από τον Αύγουστο και μετά είπαμε ότι θα προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα μέτρα, τα πρόσθετα μέτρα, γιατί στο μεταξύ παίρναμε παράλληλα μέτρα και δεν θέλω τώρα να τα απαριθμώ. Δεν ήταν ποτέ αρκετά, ούτε τώρα είναι αρκετά, αλλά είμαστε σε μια πορεία και σε κατεύθυνση που πραγματικά δημιουργούν συνθήκες μιας άλλης πορείας και στην οικονομία και στην κοινωνία. Και τώρα πια το μέτρο που θα προωθήσουμε και θα νομοθετήσουμε μέσα στο μήνα Φλεβάρι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα, διότι γίνεται περικοπή κατά 85% της προσάυξησης και για να καταλαβαίνετε λίγο πολύ και υπανυπολισμός των εισφορών, για να καταλαβαίνουμε λίγο πολύ θα σας πω ότι μία οφειλή περίπου 70.000 ευρώ διαμορφώνεται περίπου στις 22.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για μια άλλη αντιμετώπιση της οφειλής, έτσι ώστε πραγματικά πλέον οι άνθρωποι που είχαν στραγγαλιστεί, η επιχειρηματικότητα η οποία πρέπει να πάρει όθηση, πρέπει να, και την μπορεί να πάρει όθηση και μπορεί πραγματικά να φέρει πολλαπλάσια, πολλαπλάσια ωφέλειες και στην αγορά με την απασχόληση, αλλά και στα αποτελέσματα της απόδοσης μέσα στην οικονομία και στην κοινωνία αυτού του δίκαιου ανταλλάγματος που πρέπει να υπάρξει από την καλύτερη λειτουργία τους από εδώ και πέρα. Ακούγονται κάποιες γκρίνιες. Επιτρέψτε μου να τους χαρακτηρίσω έτσι. Ότι ο κατώτατος μισθός λίγο πολύ θα αποσβέσει τις ωφέλειες που προκύπτουν και από τη μείωση των εισφορών, που όπως ξέρετε όλοι, με το ενημερωτικό που θα σας έρθει, το ειδοποιητήριο που θα σας έρθει το μήνα Φεβρουάριο, από το 20% πέφτει στο 13,33% η εισφορά. Θα πω πρώτα απ' όλα ότι ήδη αυτή η εισφορά που θα προκύψει είναι πολύ μικρότερη εκείνης που, της μικρής που είχε διαμορφωθεί με τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών, με το νέο σύστημα, δηλαδή με τα καθαρά έσοδα για το 88% των ασφαλισμένων. Απ' την άλλη μεριά όμως πρέπει να πάρετε υπόψη σας ότι σε βάθος τετραετίας 1% κάθε φορά για κάθε χρόνο από τα κέρδη θα μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση. Και αυτό συμβαίνει. Παράλληλα θα πάρουμε μέτρα και λίγο πολύ τα υπενήχθηκε και ο Νίκος Σκουρίνης, τον οποίο ευχαριστώ για τον πρόλογο, θα δώσει τη δυνατότητα με μια δέσμη μέτρων αναπτυξιακών που ήδη έχουν, η κυβέρνηση τα έχει επεξεργαστεί και θα τα βάλει σε λειτουργία, υπολογίστε περίπου 25.000 ευρώ τουλάχιστον κάθε επιχείρηση μπορεί να πάρει για επενδυτικές πρωτοβουλίες, ώστε να βοηθήσει η κυβέρνηση την αγορά να έχει μια όθηση καλύτερη. Σε αυτά τα μέτρα προσθέστε αυτά που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό των οφειλών και είναι πάρα πολλοί. 900.000 σχεδόν συμπολίτες μας βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία. 80.000 άνθρωποι θα πάρουν σύνταξη. Και αν βάλετε εκεί κοντά και άλλα μέτρα τα οποία διαπιστώνω ότι δεν είναι γνωστά στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, δεν είναι γνωστά στους πολίτες. Είναι τόσα πολλά ίσως που δεν προλαβαίνετε και να τα αφομοιώσετε. Δεν γνωρίζουν πάρα πολλοί επαγγελματίες ότι μπορούν να κάνουν αίτηση συνταξιοδότησης χωρίς να χρειάζεται να κλείσουν το μαγαζί τους και να πάρουν τη σύνταξη όταν θα εκδοθεί. Και τότε να έχουν μια περικοπή της σύνταξης αν θέλουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα ή θα το κλείσουν γιατί δεν θέλουν να παίρνουν μια σύνταξη κατά 50%, κατά 60% μικρότερη επειδή θα δουλεύουν, αλλά ωστόσο είναι ένα πρόσθετο εισόδημα στην δραστηριότητά τους. Δεν είναι γνωστό. Τώρα ήμουν στην Αγία Παρασκευή, επέλεξα να πάω εκεί στην αγορά, είχα και μια κοπή πίτας και γι' αυτό πέρα από τη βροχή συντέλεσε και αυτό να αργήσω λίγο. Αποδίδοντας τιμή στον εμπορικό κόσμο της χώρας σε μια πόλη που συγκεντρώνει λίγο πολύ τα τμήματα του πληθυσμού από όλη την Ελλάδα. Έχει εκεί από όλους κριτικούς, κυρίως Πελοποννήσους, Μακεδόνες, τους πάντες. Και κατάλαβα ότι δεν γνωρίζουν βασικά πράγματα. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να συνεργαστούμε, φίλες και φίλοι. Το έχω πει από την αρχή, δυστυχώς δεν το έχω κάνει πράξη αυτό ακόμα. Ότι πρέπει τα επιμελητήρια να είναι κοιτίδες εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων με άμεση διασύνδεση με τον ΕΦΚΑ. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι καθυστερημένη από άποψη μηχανογραφικών συστημάτων. Δυστυχώς βρίσκεται πάρα πολύ πίσω. Και δεν είναι εύκολο ακόμα και οι οπτικές σύρμες που προσπαθεί ο Νίκος ο Παπάς και το Υπουργείο
ψηφιακής πολιτικής να διασυνδέσει την Ελλάδα, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις επαφές. Θα γίνει όμως. Και η επόμενη περίοδος της κυβερνητικής μας θητείας θα λύσει τέτοια προβλήματα για να έχουμε πραγματικά όλοι από παντού τη διασύνδεση για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι κάτι που οφείλουμε και γίνεται κιόλας και είναι δυνατό να συμβεί. Ασφαλιστική ικανότητα είναι κάτι που ξέρετε ότι έγινε από τις αρχές του 2017. Ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης πέτυχε να δώσει ασφαλιστική ικανότητα, δηλαδή φάρμακα και υγεία σε όλους τους πολίτες, ενώ κατέβαλαν μόνο την ελάχιστη εισφορά, παρόλο που όφυλαν παλιές οφειλές. Και πρέπει να σας πω ότι στο μεταξύ διάστημα, για μία χρονιά μόνο σε μία χρονιά, είχαμε αύξηση κατά 25.000 των ατόμων που άνοιξαν μαγαζιά. Δεν μπήκε λουκέτο, αυξήθηκαν τα μαγαζιά. Και η τάση και η περσινή που δεν ολοκληρώθηκε, δεν έχουμε όλα τα στοιχεία, είναι επίσης ακόμα καλύτερη. Επανέρχεται η επιχειρηματικότητα στη χώρα. Θα θέλαμε να έρθει με μεγαλύτερους και ταχύτερους ρυθμούς. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Και τα μέτρα που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Οικονομίας, ο Νίκος Σκολίνης το ξέρει γιατί συμμετέχει σε αυτά, και ευχαριστώ πραγματικά το τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις που δουλεύει σε αυτό το σκοπό, που δουλεύει και πραγματικά επεξεργάζεται λύσεις, γιατί μεταφέρει την ψυχή και την καρδιά της επιχειρηματικότητας μέσα στην κυβέρνηση, που βρίσκει πραγματικά τις κατάλληλες λύσεις και στοχεύσεις σωστές θέτει για να κάνουμε πιο γρήγορα και καλύτερα τη δουλειά μας. Θα προχωρήσουμε σε αυτά τα μέτρα πραγματικά και θα πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και ενώ πάνε έτσι τα πράγματα, εγώ θα σας υποβάλω μία αγωνία που έχω. Για εκείνους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και τι γίνεται στη χώρα. Διότι μπορεί να προσφύγανε οι ενώσεις των μικρομεσαίων κατά του νόμου 4387, ο οποίος με εκπλήση που πολλοί που λέγανε ότι είναι λεμιτό, όμως τώρα θέλουν να εφαρμοστεί και για αυτούς, γιατί τους δίνει αύξηση συντάξεων. Είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις, να μην τις αναλύσω. Να πω χαρακτηριστικά μόνο η Τράπεζα της Ελλάδας, που είναι εκτός ΕΦΚΑ εντελώς, γιατί ανήκει στο ευρωσύστημα, έχουν φαγωθεί να μπουν εντός ΕΦΚΑ τώρα. Στην αρχή μας κατήγγυλαν ότι πάμε να τους βάλουμε στον ΕΦΚΑ, τώρα εκλιπαρούν και μας καταγγέλνουν γιατί δεν τους βάζουμε μέσα στον ΕΦΚΑ, διότι ο ΕΦΚΑ αποδίδει καλύτερες συντάξεις. Αλλά τέλος πάντων, αυτά οι άνθρωποι με κατανόηση, όπως θέλω να είμαι εγώ, τα αντιλαμβάνονται. Τα αντιλαμβάνονται γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι και άγνοια υπήρχε, έλλειψη απολογισμού υπήρχε, έλλειψη στοιχείων που δεν δίνονταν ποτέ στους ασφαλισμένους. Συντελούν μέσα από την έλλειψη πληροφόρησης όλοι αυτοί οι παράμετροι για να δημιουργούνται τέτοιες εντυπώσεις και τάσεις. Το κακό είναι ότι το πίστεψαν και οι δικαστές ότι έτσι έχει το πράγμα και ετοιμάζονται, λέει, να αποσχίσουν, αυτό ακούω, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, από τον ΕΦΚΑ τον ΟΑΕ. Δηλαδή ο ΟΑΕ θα επανέλθει στα προ-ΕΦΚΑ συστήματα. Δηλαδή τώρα η ΕΣΕΕ, η ΓΕΣΕΒΕ και το επιμελητήριο που νομίζω προσέφηγαν όλα αυτά να καταργηθεί ο ΕΦΚΑ, θα πρέπει να κατηγορήσουν εκείνους που θα το ξαναφέρουν στην παλιά κατάσταση. Πρέπει να συνεννοηθούμε. Να συνεννοηθούμε και όσο είναι νωρίς και πριν βγουν οι αποφάσεις, άμα θέλετε, να καταλάβουν και οι δικαστές που δεν ξέρουν να κάνουν αυτούς τους λογαριασμούς που εσείς τους ζήσατε στο πετσί σας, ότι πρέπει να ξέρουν ότι θα επανέλθει ένα σύστημα επιβαρύνσεων το οποίο έκλεισε την αγορά. Έφερε τα λουκέτα. Ας το σκεφτούν. Κάντε κανένα σημείωμα συμπληρωματικό, θα έλεγα. Άμα θέλετε κιόλας, δεν ξέρω. Ένα συμπληρωματικό σημείωμα για να ξέρουν τι θα έρθει μετά. Διότι όπως ξέρετε, ο ΑΕ όταν είναι αεροδιοίκητης, μπορώ τώρα εύκολα να το εκμυστηρευτώ, για μία μέρα δεν μπορούσε να πληρώσει τις συντάξεις όλες. Πήρε δανεικά, πλήρωσε τις μισές και την άλλη μέρα με άλλα δανεικά πλήρωσαμε τις άλλες μισές. Και επειδή αυτό δεν ήταν συγκυριακό φαινόμενο, δεν ήταν καιρό των ημερών. Ήταν μόνιμο πρόβλημα κεφαλαϊκής επάρκειας που ξεκινούσε από παλιά. Και για να θυμούνται και οι παλιότεροι να μαθαίνουν και οι νεότεροι, όπως λέμε, το τσάι μπήκε μέσα στο ΤΕΒΕ με χρέη. Και γκρινιάζανε οι επαγγελματίες που έπαιρνε το τσάι μέσα στο ΤΕΒΕ με χρέη και γινόταν πανικός και μαλώνανε μεταξύ τους.
Αυτό ήταν ένα από τα συμπτώματα τα παλιά. Και άμα κάτσουμε να το ψάξουμε γύρω-γύρω, θα σας πω ότι οι φίλοι μου δικηγόροι, οι οποίοι είδαν πρώτοι στους αγώνες κατά του ΕΦΚΑ, δεν θα έρθουν να πληρώσουν συντάξεις, γιατί τα αποθεματικά του Ταμείου Νομικών ήταν ήδη ελλειπή όταν έμπαινε στον ΕΦΚΑ και δεν αρκούσαν ούτε για τις υπάρχουσες συντάξεις για να τις καταβάλουν. Επομένως, αυτό το εφιαλτικό σενάριο του ξυλώματος του ΕΦΚΑ, να ξέρετε, το συνοδεύεται πρώτον με λουκέτα, δεύτερον με απώλεια κεφαλαίων που δεν θα μπορούν να καταβληθούν συντάξεις και επαναφορά της χώρας σε ένα καθεστώς δανεισμού από τις αγορές και δεν ξέρω από πού αλλού μπορεί να βρει κανείς να βρει τις λύσεις. Υπάρχει μια πολιτική ευθύνη και η δημοκρατία μας είναι μια δημοκρατία που έχει μάθει να συζητά τα προβλήματα. Όταν ξεπερνά τις παροπίδες κανείς και βλέπει κατάματα την αλήθεια, καταλήγει στην αναγκαία λύση. Και αυτή είναι αδύνητα μία. Να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, τα νούμερα υπάρχουν, τα φυλάδια δεν ξέρω γιατί δεν τα βλέπω σε κανένα στα χέρια. Αν ξεχάσαμε να τα φέρουμε, νεφέλη να τα φέρουμε. Αν τελειώσανε, καλό είναι και χαίρομαι που τελειώσανε. Πρέπει να εκδώσουμε άλλα και να μην κατηγορεί κανείς ότι το κάνω για λόγους προεκλογικούς, γιατί δείχνουμε τα καλά επιτεύγματα. Είναι μόνο λογοδοσία, είναι μόνο για το καλό της προσπάθειας που κάνουμε για να πετύχουμε καλύτερους στόχους μέσα από τη γνώση και την αλήθεια. Θα έλεγα πολλά ακόμα, αλλά δεν θέλω να σας κουράζω. Προσπάθησα, εκτός κειμένου, να σας πω λίγο το περίγραμμα. Χαίρομαι που είστε άνθρωποι, πολύ σημαντικοί άνθρωποι σήμερα, άντρες και γυναίκες, που έχετε λόγο και μπορείτε να έχετε σημαντική επιρροή για να βοηθήσουμε όλοι μαζί από κοινή αφετηρία να δώσουμε τη σωστή λύση στα θέματα αυτά, τα οποία είναι θέματα όλης της χώρας και της κοινωνίας, αλλά και της οικονομίας. Εξήγησα γιατί. Χωρίς τις συντάξεις του ΕΦΚΑ, η οικονομία καταραίει, η κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της και τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά μόνο με μέτρα έλλειψης δημοκρατίας, με αυταρχισμό, με βία, με στέρηση δικαιωμάτων και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε, δεν μας ταιριάζει. Σας καλώ σε αυτόν τον αγώνα, κοινό αγώνα, να μην γίνει ούτε αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, να με συμπαθούν οι φίλοι που υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά φανταστείτε, θα σας το πω για να το ξέρετε, τι θα γίνει αν οι επικουρικές συντάξεις μεταφερθούν στην σφαίρα του ιδιωτικού τομέα και μάλιστα με κατάτιμηση των ασφαλισμένων σε νέους και παλιούς, γιατί αυτά ακούγονται. Βέβαια, λένε άλλα τη μια μέρα, άλλα την άλλη. Δεν έχουν καταστρέψει και αυτοί τι θέλουν να πούν στο τέλος, γιατί κάθε φορά που μιλούν και απαντώ εγώ και άλλοι από την κυβέρνηση για τις συνέπειες, αλλά και επιστήμονες μιας τέτοιας εκδοχής, μαζεύονται ξανά. Άρα, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ιδεολογικά και πολιτικά η κρατούσα ομάδα στη Νέα Δημοκρατία, η κρατούσα ομάδα, το τονίζω, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι με την ίδια αντίληψη ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Εκείνο που σκέφτεται είναι να μεταφέρει την επικουρική ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα, με τον οποίο δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά μπορεί να παίξει μια χαρά συμπληρωματικό ρόλο, ενώ δεν θα έχει να παίξει κανένα ρόλο, κανέναν, θα αφανιστεί και η ιδιωτική ασφάλιση, αν αφανιστεί η κοινωνική ασφάλιση. Γιατί δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα να έχουμε παραγωγικό δυναμικό για να μπορεί να καλύψει και τέτοιες απαιτήσεις. Και όσο αφορά την κυρία ασφάλιση, ό,τι δεν κόψαμε φέτος θα το κόψει η Νέα Δημοκρατία, αν τυχόν έρθει η κυβέρνηση, από την πρώτη χρονιά, διότι δεν γίνεται να πληρώσει συντάξεις με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η χώρα, αν τυχόν περιορίσει τις ασφαλιστικές φορές οριζόντια από το 20 στο 15%. Οριζόντια από το 20 στο 15% σημαίνει μια απώλεια εσόδων που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια, είναι όλα τα λεφτά που εμείς δεν κόψαμε από τις συντάξεις. Είναι υποχρεωμένη να το κάνει, αν ακολουθήσει αυτό το μέτρο. Επομένως, ας ξέρουν οι πολίτες, άντρες και γυναίκες, τα παιδιά, όλοι, τι είναι αυτό που θα ξημερώσει αν εγκαταλείψουμε την κοινωνική ασφάλιση σε μια διαφορετική προοπτική από αυτή που έχουμε πετύχει όλοι μαζί με πολύ κόπο, αλλά τουλάχιστον πήραμε τον ίσο δρόμο, βγήκαμε στο ξέφωτο, δεν έχει την αντιφόρα του παρελθόντος, πάντως δεν έχει σίγουρα κατηφόρα και ξεύτισμα των κατακτήσεων. Μπορούμε να πετύχουμε ακόμα καλύτερα αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.